κυρία σου είναι μια ακόμα διάσωση μαγική. Και είμαστε απόγευμα, άλλαξε και η ώρα, οπότε πλέον έχουμε και απογευματινές βάρδιες και το απόγευμα, όπως έχω πει, κυκλοφορούν λίγο πολύ και διαφορετικά πουλιά. Για να δούμε, θα βρούμε κάτι σήμερα ή όχι. Επίσης εδώ είναι και δύο περιστέρια πρώην επιτόπου διάσωσης, αυτό, να και αυτό, με τα δαχτυλίδια τους. Και είμαστε στους ταξιάρχες και για τρίτη φορά συναντάμε αυτό το κλωστοποιημένο περιστέρι που όσο περνάει ο καιρός και κινδυνεύει περισσότερο να χαθεί το πόδι του. Ελπίζουμε τώρα να προσεγγίσει κάτι που είναι και πιο πεινασμένο γιατί ξαναντλείται επειδή δεν μπορεί να βρει εύκολα φάγη. Επίσης εδώ έχουμε αυτό εδώ με την κοντή μυτούλα. Έχει λίγο κοντή μυτούλα. Θα κρατάει από ράτσα με κοντή μύτη, αλλά δεν έχει καμία σπουδαιότητα πέρα από το χρώμα του. Προτεραιότητα εννοείται έχει το κλωστοποιημένο περιστέρι. Και επιτέλους πιάσαμε κλωστοποιημένο περιστέρι μετά από μισό χρόνο και παραπάνω. Και να το κλωστοποιημένο πόδι του πλάσματος. Και εισαγωγή στο κουτί διάσωσης. Και πιάσαμε και το κοντομήτικο πετρό το περιστεράκι. Να το. Δείτε ωραίες πιτσιλιές, τέλεια συμμετρία, 50-50. Θα το πάρω για την αποικία των πετρωτών. Και δεύτερη μέρα συνεχίζουμε και ξεκινάμε από τους ταξιάρχους όπως πάντα με τα μαγικά περιστέρια που έχουν ξημερώσει εδώ πέρα. Και τώρα το χέρι, το περιστέρι στο κέντρο είναι εκείνο το παλιό που το γνώριζα από πιτσούνι που του έχω βάλει και δαχτυλίδι επειδή το είχα συμπαθήσει πολύ. Να το δαχτυλίδι φάνη του. Αυτός τώρα είναι πλήρως ανεπτυγμένος εσερνικός. Υπάρχει και μια περιστέρα μορφικού πετροπερίσσερου η οποία είναι επίσης πολύ θαρετή και έρχεται πάνω μου. Αλλά μάλλον θα έχει φωλιά για να μην έχει έρθει τώρα πρωί εδώ πέρα. Αλλιώς θα ήταν εδώ και θα έτρωγε από το χέρι μου πρώτη κιόλας. Και κλείνουμε με μαγικό πλάνο από την παραλία που για κάποιο λόγο σήμερα δεν έχει και πολλά περιστέρια και σίγουρα δεν έχει πια Αρχάγγελος, αλλά παραμένει η παραλία του Αρχάγγελου. Μαγικό. Και δεύτερη βάρδια για τη σημερινή μέρα. Και δείτε, πανέμορφη θηλυκιά σρέτ. Έχω βέβαια αρκετά, αλλά τα περισσότερα είναι συγγενικά μεταξύ τους, οπότε για να αποφύγουμε αιμομιξία, άμα πλησιάσει θα την πάρω. Πολύ ωραίο δείγμα και καθαρότατο. Και πρόθυμο, τέλεια περιστέρα αυτή. Όπως έχω πει, τα περισσότερα σρέτ της πόλης βγαίνουν ασερνικά. Τα θηλυκά πέφτουν στην κλίμακα του συλλεκτικού πουλιού. Μόνο αν δεν βγάλεις ασερέτ με ασερέτ, έχεις δεδομένο θηλυκό. Και πιάσαμε το τέλειο θηλυκό ασερέτ. Και είμαστε στους ταξιάρχες πάλι με περιστέρι του τόπου διάσωσης, πρωτότυπης αυτή τη φορά. Αυτό το περιστέρι έχει ένα λαστιχάκι γύρω από το λαιμό του. Πώς βρέθηκε εκεί αυτό το πράγμα δεν μπορώ να ξέρω εγώ. Αν προσεγγίσει θα συλληφθεί και θα ξεμπλεχθεί, να το πούμε έτσι. Και πιάσαμε το πλαστιχοποιημένο περιστέρι και ας σου βγάλουμε το αντικείμενο. Και αυτό ήταν. Δυστυχώς δεν έχω μαζί μου δαχτυλίδια σημάδεψης για να το σημάδευα να ξέρω ότι είναι περιστέρι του τόπου διάσωσης. Δεν πειράζει. Έτυχε αυτή τη φορά, τα έχω αφήσει στο χωριό γιατί όπως είχα πει τελευταία διάσωση είχε γίνει στο χωριό και είχα μεταφέρει μαζί μου και το παλιό μου σακίδιο και μαζί με αυτό είναι και το συνεργείο επιτόπου διάσωσης. Ευτυχώς όπως έχουμε δει τελευταία δεν υπάρχει ρύπανση οπότε δεν υπάρχουν και πολλές επιτόπου διασώσεις προς καμία. Όμως θα οργανωθούμε και τώρα και θα τα φέρουμε ξανά γιατί τώρα που αρχίζει ο κόσμος να βγαίνει έχω δει μικρό μόλυνση πάνω σε περιστέρια, όχι σε ακραίο βαθμό, ευτυχώς. Οπότε πρέπει να ξαναφέρουμε το συνεργείο από το πουδιά σου για να σημαδεύουμε περιστέρια και να ξεμπλέκουμε περιστέρια. Και να είμαστε σπίτι με τα περιστέρια. Εδώ βλέπετε εσείς 4 περιστέρια βέβαια. Αυτού νου τη διάσωση δεν την είδατε. Θα ρίξουμε μια ματιά κοντινότερη στα πλάσματα και θα πούμε και γι' αυτόν πώς βρέθηκε εδώ πέρα. Ξεκινάμε με το κλωστοποιημένο περιστέρι, απλό μορφικό πετροπερίστερο.
Να και το κλωστοποιημένο πόδι του. Πολύ λεπτή πλαστική κλωστή. Ένας φρικτός συνδυασμός τρίχας και κλωστής, να το πω έτσι. Το χειρουργείο βέβαια θα γίνει στο χωριό, γιατί εκεί έχω αφήσει τα συνεργεία μου από την τελευταία διάσωση. Όπως και να έχει, το πλάσμα θα ξεμπληχθεί αύριο και θα απελευθερωθεί από τη βρωμιά. Περαιτέρω λεπτομέρειες για το πόδι, τις κλωστές και όλα αυτά στο χειρουργείο. Συνεχίζουμε με το πετρωτό, κοντομήτικο και αρκετά στρογγυλοκέφαλο περιστεράκι, να το δείτε. Έχει αρκετά στρογγυλοκεφάλι, νομίζω φαίνεται. Γενικά όμως οι κοντομήτικες ράτσες συνδυάζουν και στρογγυλοπό κεφάλι. Το πουλί αυτό βέβαια έχει σχετικά ημίκοντη μύτη, που σημαίνει ότι είναι δεύτερης ή πρώτης γενιάς μετά το καθαρό αιμό. Τώρα από τη ράτσα κρατάει, δύσκολο. Διότι πέρα από την κοντή μύτη που το προδίδει και το σχήμα του κεφάλιου, δεν έχει κληρονομήσει άλλα χαρακτηριστικά και σκέτη κοντομήτικη ράτσα δεν υπάρχει. Με εξαίρεση μία με δύο που είναι σούπερ κοντομήτικες, οι οποίες δεν ξέρω και πώς θα μπορούσαν να ζήσουν στην πόλη. Οπότε αυτό προέρχεται από πουλί που είναι σχετικά κοντομήτικο, όμως το ρίτζα πουλί που προέρχεται σίγουρα είχε ελοφείο ή φτερά στα πόδια ή και τα δύο. Όμως αυτό ούτε ελοφείο έχει και τα πόδια, το δείτε, είναι αυστηρά γυμνά χωρίς κανένα δείγμα φτερού. Όπως και να έχει, πολύ ωραία περιστέρα αυτή, είναι θηλυκιά, την εξέταση που έκανα και με πολύ καλή συμμετρία. Δείτε εδώ τα σχέδιά της. 50-50. Ούτε πολύ άσπρο με λίγο μαύρο, ούτε πολύ μαύρο με λίγο άσπρο. Μοιρασμένη, μια χαρά. Τέλειο για τα αγριοπερίστερα που πλέον την απικία την έχω κάνει παρδαλή με πετρωτά, όπως είναι αυτό, και καφετιά και ασρέντ, όπως είναι τα καφετιά και τα ασρέντ. Μαγικό και αυτοπάντως κομμάτι. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τύπο που είναι πραγματικά τεράστιος, δεν μπορώ να τον κρατήσω καλά. Είναι ασρέντ. Δίχρωμα, με άσπρο όπως βλέπετε και ωραίο σταχτή στο πλάι, που μου αρέσουν τα ασρέντ που έχουν σταχτή. Άμα ήταν γνήσιο μορφικό ασρέντ, χωρίς λευκά και είχε και το σταχτή, θα ήταν όντως λεπτικός τύπος αυτός. Τώρα αυτός προσδέθηκε στα χέρια μου. Λοιπόν, έχω ένα γνωστό που έχει μια αποικία μικρή με άγριο περίστερα και ήθελε καφετιά πουλιά. Όμως, εγώ μετά έμαθα ότι ήθελε θηλυκές. Και πρώτα του είχα αυτό εδώ, όμως δεν το ήθελε εφόσον ήθελε μόνο θηλυκά. Και αφού το είχα που το είχα διασώσει, λέω γιατί να μην τον κρατήσω, γιατί είναι και πολύ ωραίος και πολύ ωραίος χαρακτήρας κιόλας. Είμαι στο κλουβί που τον έχω, πήγε να ζευγαρώσει με τα άλλα. Που σημαίνει ότι είναι πολύ έτσι εξοικειωμένος, να το πω, με τους ανθρώπους. Μπορεί να είναι και από σπίτι, ξέρω εγώ. Πολύ μαγικός τύπος. Επίσης να τονίσω, όχι, δεν δέχομαι παραγγελίες για διασώσεις special περιστεριών. Απλώς αυτός είναι φίλος μου που σας είπα. Και είναι και μεγάλο ηλικία, οπότε δεν μπορούσε να μπει στον κόπο να κάνει ο ίδιος τη διάσωση. Και εφόσον είναι περιστράς και μάλιστα εμπιστοσύνης, είναι ότι όπως και αυτός έχει δικαιώματα με την καλή έννοια πάντα, στα άγρια περίστερα, όπως έχω πει, είναι δικά μας πουλιά των περιστεράδων και έχουμε το δικαίωμα να τα υιοθετούμε και να τα κάνουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ευζοία τους. Και κλείνουμε με αυτή την πανέμορφη θηλυκιά σρετ. Νομίζω έχω χρόνια να διασώσω τόσο ωραίο θηλυκό. Νομίζω το τελευταίο τέλειο θηλυκό το είχα πιάσει στο μπαλκόνι όταν ήμουν μικρός, όταν έκανα την πρώτη μου εκτροφή, ας ρεντ. Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία, από τους αξιάρχες και αυτή, τέλεια. Από εκεί είχα πάρει και έναν άλλον πολύ ωραίο ας ρεντ, θα τους βάλω μαζί, για να έχω και μερικά special ας ρεντ ζευγάρια, από τα οποία η απικία αγριοπερίστερων θα έχει και ας ρεντ, έτσι χύμα, αλλά θα έχω πάντα στο special εκτροφή ο περιστεριών και μερικά ζευγάρια ας ρεντ, για να έχω πηγές μόνιμες, καθαρό αίμον ας ρεντ. Πολύ ωραία περιστέρα πάντως. Θα γίνει τέλειο ζευγάρι με τον άλλον. Πανέμορφο δείγμα. Καθαρά τα χρώματά της, γνήσια. Μπορεί να κατάγεται και από γονείς που να είναι και οι δύο ασρέτ. Δεν το λέω βέβαια σίγουρα, αλλά έχει τόσο καθαρές αποχρώσεις που θα μπορούσαν να είναι τέτοιο συνδυασμό. Τέλειο πουλί. Και αυτά ήταν τα περιστέρια διάσωση. Και μπορώ να πω πως αυτή η διάσωση είχε μέσα από όλες τις ποικιλίες. Επιτόπου διάσωση, και ας ήταν με λαστιχά και όχι τρίχες ή κλωστές πρωτότυπο. Κλωστοποιημένο περιστέρι και συλλεκτικά περιστέρια. Όλες τις κατηγορίες διάσωσης μέσα σε ένα βίντεο διάσωσης και μέσα σε δύο μέρες πρακτικός. Πολύ μαγικό. Τώρα που ξεκινήσαν και οι δεύτερες βάρδες, οι απογευματινές που άλλαξε και η ώρα, πάντα θα βρίσκουμε κάτι ιδιαίτερο. Να, αυτό, αυτό και αυτό τα βρήκα χθες, ας πούμε. Και αυτό σήμερα και όλα στην απογευματινή βάρδια. Το απόγευμα είναι πολύ πιο τυχερό όπως έχω δει. Μαγικό. Και τα λέμε στο χειρουργείο.
Και να είμαστε στο χωριό λοιπόν, άρα για το χειρουργείο με το κλωστοποιημένο περιστέρι. Λοιπόν, θα έχανε όλο το πόδι στάνταρ, που είναι το κύριος δέσιμο, θα το έχανε όλο, ήδη έχει χάσει ένα δάχτυλο, δεν ξέρω και κατά πόσο έχει χάσει κάτι άλλο. Αυτό εδώ δεν το κόβω να επιβιώνει, μάλλον είναι ήδη νεκρό. Ναι, δεν υπάρχει σύνδεση με το κόκαλο με αυτό. Επίσης, αυτό εδώ είναι πολύ λεπτή πλαστική κλωστή, σαν συνδυασμός τρίχας με κλωστής. Η διαφορά είναι ότι βγαίνει 100% από το πόδι του πουλιού, γιατί η πραγματική τρίχα ψυχή που είναι βιολογικό υλικό, πρακτικός είναι βιοδιασπόμενη σε έναν βαθμό και ο οργανισμός του πουλιού το διαλύει. Αυτό έχει βέβαια στο αποτέλεσμα όταν βγάζουμε τις τρίχες να μένουν μερικά χιλιοστά τριχών σε μερικά σημεία και να υπάρχει φλεγμονή για αρκετό καιρό μέχρι να φύγει εντελώς. Αυτό όμως είναι πλαστικό, δεν διαλύεται στο σώμα του πουλιού, οπότε βγαίνει το 100% του υλικού. Καλό αυτό. Και ας αρχίσει το χειρουργείο λοιπόν. Και να το περιστέλει μετά τη διάσωσή του και το ξέπλεγμά του. Είναι τοποθετημένο σε κλουβί ατομικά, τα υπόλοιπα που είδατε έχουν μπει σε προσωρινό κλουβί μέχρι να φτιαχτούν και οι περιστερώνες όπου θα μπουν μέσα. Αυτό θα μείνει εδώ, μέχρι να έρθει και ό,τι να μπει και αυτό στον περιστερώνα, να αναρρώσει. Δυστυχώς δεν βγήκε ολόκληρο από το χειρουργείο βέβαια. Να ό,τι απέμεινε από το χειρουργείο, η πλαστική τριχοειδής βρωμιά και το δάχτυλο που όπως σας είπα και σωστά πρόβλεψα ήταν ήδη νεκρωμένο. Βέβαια η κατάστασή του μπορεί να φαινόταν σχετικά άσχημη, αλλά μόνο ένα δάχτυλο έχασε στο χειρουργείο και ένα δάχτυλο που είχε χάσει πριν, οπότε πρακτικώς τίποτα. Και για μένα ήταν μια ρουτίνα αυτό, έχω ξεμπλέξει τέτοιες περιπτώσεις πάρα πολλές φορές, ήταν κάτι ευτυχώς πολύ εύκολο, γρήγορο και ανώδυνο. Και αυτή ήταν η διάσωση, όπως είπα είχαμε από όλες τις περιπτώσεις, επιτόπου διάσωση, χειρουργείο και συλλεκτικές διασώσεις. Και τα λέμε στην επόμενη διάσωση. Αντίο.